φίλη μου και με είχε βάλει σαν συνέτερο εκεί πέρα. Έφυγα, εντάξει. Έφυγες. Μετά είσαι και ζωγράφος. Η κανονική μου δουλειά, είναι αυτή. Δηλαδή, από αυτή τη δουλειά ζεις ουσιαστικά γιατί ξέρεις, ήταν ζούσα. Και... ζούσες. Ζούσες. Από τους βασιλιάδες δεν πήρατε λεφτά. Από αυτή ζούσες. Πώς τη βγάζεις τώρα δηλαδή, για να καταλάβω. Είμαι ένας μέρμιγκας. Μέρμιγκας. Τζίτζικας δεν ήμουν ποτέ. Mm-hmm. Μέρμιγκας. Mm. Κατάλαβε ο κόσμος το εννοώ. Εννοείται και εγώ το κατάλαβα, δεν το συζητάμε. Όχι, γιατί υπάρχουν κάνεις. Και μυαλά που δεν καταλαβαίνουν εύκολα. Όχι, καλά κάνεις, γιατί πρέπει να επιβιώσουμε, δεν γίνεται κι αλλιώς. Ζωγράφιζες από πολύ μικρή. 15 ήταν η πρώτη μου έκθεση. Mm-hmm. Και τότε με δραχμές, θα το πω, είχα βγάλει 320.000 δραχμές, παιδιά. Γιατί το 15, 96. Δηλαδή 1000 ευρώ σημερινά, ας πούμε. Ναι, μέσα σε μία μέρα πουληθήκαν οι πίνακες. Πόσους πίνακες έχεις πουλήσει και πήρες αυτά τα λεφτά? Είχα γύρω, πάντα όταν κάνω έκθεση, έχω γύρω στα 17 με 22 κομμάτια. 17 με 22. Πάντα το κάνω αυτό. Ο πρώτος σου πίνακας που πουλήθηκε ήταν σε ηλικία, είπες, τον... 12 χρονών και το πούλησε ένα χιλιάρικο. Ένα χιλιάρικο. Mm. Το πήρε μια γειτόνισά μου. Η οποία σου είχε δώσει και πόσα λεφτά να πάρει. Είχε δει κάτι που είχε φτιάξει χαρτί και τη χάρισε? Όχι, το είχε, εγώ τα ζωγράφιζα. Mm-hmm. Είχα. Ήμουν πολύ επιδειξίας. Mm-hmm. Το έπαιρνα και το πήγαινα παντού, να το δουν όλοι. Ναι, ναι. Δηλαδή, αν η μαμά μου με έλεγε πήγαινε στον Μπακάλικο να πάρει. Ζάχαρη, ας πούμε. Ναι, μία ζάχαρη. Εγώ έπαιρνα και τον πίνακα μαζί μου. Ναι. Για να πούνε τι είναι αυτό και να. Α, τώρα το έκανα. Ναι. Εντάξει. Να σου πω κάτι. Το έκανα από. Είναι πολύ ωραίο να είσαι μικρό παιδί και να πιάνεις ένα πινέλο και να δημιουργείς. Εννοείται. Όταν σου λένε είναι ωραίο και όταν μια κυρία βρέθηκε και προς Θεού δεν είπε το παίρνω γιατί θέλω να το παιδί να το ανεβάσω. Της άρεσε πάρα πολύ και το πήρε. Επηρεασμένη τον πατέρα σου άρχισε να ζωγραφίζεις. Ναι. Ο πατέρας σου είναι ξυλογλυπτής. Ξυλογλυπτική. Mm-hmm. Μπαμπάς μου άσε, τα έργα του έχουν μπει στα καλύτερα. Mm-hmm. Το χέρι δηλαδή, το σταθερό το πήρες από εκεί, γιατί... Αλλά όχι ξυλογλυπτική. Θα ήθελα πάρα πολύ, πραγματικά, να κατέβω στο νησί και να... ακόμα τώρα που έχει αντοχές, να μου μάθει την ξυλογλυπτική, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο να σκαλίζεις έπιπλα και βγάζεις και χρήμα. Εννοείται. Τώρα που θα ανέβει και ο τουρισμός, υποτίθεται. Λοιπόν, έχουμε θεατρική παράσταση, πώς θα την πούμε? Η μαμά είπε μη. Η μαμά είπε μη. Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, κάτι που σε αφορά.